Και τώρα θα πούμε μια καλημέρα σε ένα καλό φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε σχολιάσει πράγματα και θάματα. Και αυτός το είχε καταλάβει νωρίς το αφήγημα της πράσινης και των πράσινων αλόγων που θα επιφέρει ακρίβεια και θα γυρίσει μπούμερανγκ. Βεβαίως κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, θα πατήσουν όλοι γκάζι, όλοι και η Κομισιόν, να πάμε πιο γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που προσέλαβαν. Είναι ο καλός ο φίλος ο Βασίλης ο Λύκος. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φακίνη. Τι κάνετε? Παρακολουθώ με δέος τα τεκτενόμενα. Σε ό,τι αφορά το προηγούμενο που είπατε για τα σχολεία σχετικά με κλιματικά κτλ., σκεφτείτε ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για την πράσινη ανάπτυξη δεν έχουν σκεφτεί καν να βάλουν, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά στα σχολεία. Ή, να σας πω το κυριότερο, θα μπορούσαν όταν δίνουν σε μεγάλες βιομηχανίες, εμβληματικές για τη χώρα μας, καλά κάνουν 5 λεπτά την κιλοβατόρα, γιατί τα σχολεία να πληρώνουν κανονική τιμή, μπορείτε να μου πείτε? Και δεν ξέρω σε ποιο τιμολόγιο κιόλας θα βάζουν. Αλλά πώς θα βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη όταν δεν υπάρχει δίκτυο χαμηλής τάσης? Έλατε. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι τώρα το θέμα. Εκεί είναι το κλειδί. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, κατά τα άλλα όμως μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι στην Εύβοια, τώρα προχθές, εχθές έγινε μία σύσκεψη, σε σχολείο στη Δύρφη πάνω, διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί η περιφέρεια τους λέει ότι δεν μπορώ εγώ να σας κάνω μεταφορές για να πηγαίνετε στο σχολείο, οπότε πληρώστε από μόνοι σας. Βάλτε από μόνοι σας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ερήμωση της υπαίθρου, έτσι δεν είναι? Σημαίνει ότι μόνο οι άριστοι θα μπορέσουν να επιλεγούν και τελικά να σπουδάσουν, γιατί δεν είναι και ωραίο όλοι να σπουδάζουν σε αυτή τη χώρα και όλοι να καταλαβαίνουν. Σε μια χώρα των influencers, σε μια χώρα της ενημεροδιασκέδασης, όπως είδατε και από τις εκλογές αυτές, δεν χρειάζεται όλοι να καταλαβαίνουν. Χρειάζεται απλά όλοι να τρώνε το ίδιο φαΐ. Αυτό που θα τους σερβίρουν κάποιοι. Κοιτάξτε τώρα, είπατε Εύβοια, την επαύριο των εκλογών ξεκίνησε η εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για μια πολύ large επένδυση ανεμογεννητριών στην Εύβοια. Και πού? Στο σημείο των Καμένων. Των Καμένων το σημείο. Μετά λένε ψεκασμένα σενάρια ορισμένοι, Βέβαια. Μάλιστα. Αλλά αυτά δεν μπορείς να τα πεις. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι για να τα πεις. Γιατί ξέρετε, ο δημόσιος ο χώρος είναι πια πάρα πολύ ελεγχόμενος. Ή πρέπει να λες το ίδιο πράγμα που λένε όλοι οι άλλοι, ή αλλιώς πρέπει να είσαι θυμωμένος. Και πάλι καλά που υπάρχουν κάποιες εκπομπές όπως οι δικές σας. Γι' αυτό και σας αναφέρω συχνά πυκνά ως ο τρομοκράτης εντός εισαγωγικών των Ερτιανών, διότι χαλάτε τη σούπα σε κάποιον. Ακούστε να σας πω, είναι θέμα νομίζω στοιχειωδός λειτουργίας ορισμένων πραγμάτων σε ένα κράτος. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μόλις προχθές στον Καναδά παρακαλώ, ο Επίτροπος Δεοντολογίας κατέληξε με πόρισμα αποδίδοντας ευθύνες στον Πρωθυπουργό Τριντό, κατηγορώντας τον ευθέως για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης σε υπόθεση εταιρικών σκανδάλων. Ξέρετε ποια είναι η συνέχεια? Το πόρισμα έγινε αποδεκτό και από την πλειοψηφία του κυρίου Τριντό. Δεν είπε κανείς, α, το λέει ένας επίτροπος δεοντολογίας, δεν βαριέσαι. Το κάναν αποδεκτό. Αποδέχτηκαν τις ευθύνες τους. Φανταστείτε αυτό να συνέβαινε στην Ελλάδα. Θα βγαίνανε 3-4 δημοσιογράφοι οι οποίοι θα επαναλαμβάνονταν. 3-4 δημοσιογράφοι οι οποίοι θα επαναλαμβάνονταν. Και έτσι θα υπήρχε η πολυφωνία της μονοφωνικής ενημέρωσης. Οπότε όλοι θα πείθονταν στο τέλος ότι δεν τρέχει τίποτα. Και θα ήμασταν όλοι στη δική μας λύση. Θα το ξεχνάγαμε κάποια στιγμή. Είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα. Σίγουρα ακολουθεί τα πρότυπα της Ευρώπης. Και αν θέλετε και τα παγκόσμια πρότυπα ενός δυτικού κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βυθίζεται και δεν έχει καταλάβει ακριβώς γιατί, και ο σώζον εαυτόν σωθήτο, αλλά εδώ στην Ελλάδα όλα τα πράγματα λειτουργούν με ένα υπερμεγενθητικό φακό. Δηλαδή, σκάνδαλα εδώ μεγενθύνονται. Λειτουργία δημοσιογραφίας, μάλλον δυσλειτουργία δημοσιογραφίας, εδώ πάλι μεγενθύνεται. Με αποτέλεσμα, ο πολίτης, για να πάμε και στα καθημάσεις ό,τι αφορά τις εκλογές, με αποτέλεσμα ο πολίτης κάποια στιγμή σου λέει ότι εγώ ό,τι και να ψηφίσω, οι ίδιες πολιτικές θα εφαρμοστούν. Δεν αλλάζει κάτι. Βέβαια, σε αυτές τις εκλογές η αποχή είχε και μια πολιτική, αν θέλετε, έκφραση. Δηλαδή κάποιος δεν μπορούσε να εκφραστεί, αλλά επειδή ακριβώς δεν ήθελε να συρθεί πάλι στο Μαντρί, να πάει, ξέρετε, προβατηδών προς την κάλπη, είπε όχι, δεν θα πάω καθόλου. Και αυτό φαίνεται και από τα ποσοστά.
Άλλωστε, άμα κάψουμε και τα αναλύσουμε τα δευτερογενή χαρακτηριστικά, δηλαδή των ποσοστών των κομμάτων. Πριν τα ποσοστά, επειδή εδώ μου στέλνουν μηνύματα που σας ακούσαν από την Εύβοια, λέει κάποιος φίλος εδώ, το Νοέμβριο κατατέθηκε προσφυγή στο ΣΤΕ για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και fast track διαδικασίες στον τομέα των ΑΠΕ για εταιρεία με αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Απερίφθη η προσφυγή των Δήμων και την επαύριο των εκλογών ο επιχειρηματίας ανακοίνωσε ότι ανοίγει ο δρόμος για αιωλικό γίγα 500 ΜΒ στην Εύβοια. Μάλιστα. 500 ΜΒ είναι τη Μοτορόη. Μάλιστα. Θα τα λέμε όλα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν φοβόμαστε ονόματα, είναι τη Μοτορόη. Και μάλιστα σε αυτή την προσφυγή είχα υπογράψει και εγώ ως περιβαλλοντολόγος, σωστά. Για να το ξέρουν αυτό και οι ακροατές σας. Και μου ερωτάνε το πρόβλημα... λοιπόν, το σχέδιο μπαίνουν εδώ τι προέβλεπε. Δεν έγινε σχέδιο. Το σχέδιο Μπένου, ναι. Ο κύριος Μπένος το είχε εγκαταλείψει τώρα το έργο, γιατί ό,τι ήταν να πάρει από μελέτες τις πήρε. Άλλη παρανομία και αυτή, να σου πω και τι. Είναι δυνατόν εσύ να κάνεις δωρεάν μελέτες? Δηλαδή δεν σημαίνει, εγώ έχω ακούσει να γίνονται δωρεάν, για παράδειγμα, αρχαία, όπως συμβαίνει στην Κρήτη. Δωρεάν κάποιες αίθουσες, δωρεάν δωρεές πινάκων, δωρεές σε κάποια εκκλησία, αλλά μελέτες. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ τη μελέτη θα τη στηρίξω προς ένα συγκεκριμένο έργο, προς την υλοποίηση μάλλον ενός συγκεκριμένου έργου, που προφανώς θα εφαρμόσουν κάποιες εταιρείες. Που θα έχουν σχέση ίσως με μένα. Τι να σας πω, να σας πω τώρα ότι κάθε φορά που ακούτε, και θέλω να το πω αυτό για να τα ακούσουν οι ακροατές σας, κάθε φορά που ακούτε καύσωνας, ο ΙΜΕ θα καούμε ή θα πλημμυρίσουμε ή οτιδήποτε, ή έρχεται χιονιάς, ξέρετε τι γίνεται στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες δεν έχουν αυτόνομη πολιτική προστασία με μηχανήματα κτλ. Οπότε τι κάνουνε? Νοικιάζουν από πριν μηχανήματα, σε άλλες περιπτώσεις είναι και αεροπλάνα κτλ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και περιμένουν τώρα πότε θα σκάσει η κακοκαιρία και οι άλλοι που περιμένουν πάνω στα μηχανήματα πληρώνονται με την ώρα και την ημέρα. Μάλιστα. Είναι ωραία μπίστα αυτή. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, μη στεναχωριέται, λέει ο κύριος Λύκος που είχα στον Μπένο. Μπένος επιχειρεί, μέσα εισαγωγικά, στον Εύρο, τον καμένο, στη Δαδιά. Με το ίδιο αντικείμενο. Με το ίδιο αντικείμενο. Α, καταλάβαμε. Μα αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή μπαίνει και προλιάνει ουσιαστικά το έδαφος για να έρθουν μετά οι εταιρείες. Ωστόσο ακόμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό σε κάθε περιφέρεια. Δεν ξέρουμε πού θα βάλουμε τι. Το καταλαβαίνετε. Εδώ σε ένα σπίτι μπαίνεις και λες, εδώ θα γίνει κουζίνα, εκεί θα υπάρχει το υπνοδωμάτιο, εδώ θα υπάρχει τραπεζαρία. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Όπου θέλει ο καθένας, αρκεί να πάρει άδεια από τη ΡΑΕ, δηλαδή ότι το αιωλικό δυναμικό τον ευνοεί, όπου θέλει ο καθένας μπαίνει. Μάλιστα. Και ξέρετε, στον Εύρο, αυτό που δεν έχουν πει περισσότεροι είναι το εξής. Ουσιαστικά η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις υποχρεώσεις της κατά 30% που έπρεπε σε σχέση με το 2030. Και όμως ακόμα δίνουν άδειες και μπαίνουν ανεμογεννήτρες. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς πρέπει να καλωδιωθούμε ολόκληροι και από Αίγυπτο προς Κρήτη και θα δείτε τι θα γίνει στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Αλλά εκεί κυρίως επειδή είναι σύνορα, μπορούν να φύγουν πολύ πιο εύκολα καλώδια ως προς την Αυστρία για να μπορούν να ηλεκτροδοτούνται οι χώρες του Βίζεγκραντ. Να σου πω και έτσι. Εδώ είναι το όλο. Και δεν μιλάει κανένας βέβαια. Δηλαδή, γιατί εμείς πρέπει να αποψηλώσουμε όλα τα βουνά μας και θα δείτε τι θα γίνει με το τέλος του 2026, όταν θα έχει τελειώσει η μπίζνα με τις επιδοτήσεις. Θα δείτε τι θα γίνει. Θα μας μείνουν κουφάρια, ατσάλινα κουφάρια πάνω σε όλα τα βουνά μας και δεν θα ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Αφού θα έχουμε καταστρέψει και τους υδροφόρους ορίζοντές μας. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη μέρα μετά το διάλειμμα στις 11. Θέλω να απαντήσετε τώρα σε αυτά εδώ που ρωτάει ο κόσμος και μετά θα κάνουμε την αποτίμηση. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Είστε βέβαιος, κύριε Λύκο, ότι όλα τα σχολικά συγκροτήματα έχουν άψογη στατική κατάσταση για να φορτωθούν φωτοβολταϊκά? Το έχουμε καταγγείλει. Καταρχήν δεν υπάρχει σεισμικός έλεγχος. Δεν γίνεται σεισμικός έλεγχος. Ξέρετε γιατί? Μα δεν υπάρχουν ελεκτές. Θυμηθείτε που έγινε το όλο σκάνδαλο με την υπόθεση του εθνικού μας τροφού ονόματι Γιαννίτσης. Πού έγινε? Στη Στερεά Ελλάδα. Υπήρχαν έλεγχοι εκεί πέρα, υπήρχαν υγειονομικοί έλεγχοι, υπήρχαν έλεγχοι από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ούτω καθεξής? Όχι. Εδώ βρέθηκαν ότι υπήρχαν μέσα λιγμένα, ότι ήταν εμπρισμός. Το 7ο τμήμα της ΕΜΑΚ, παρεπιπτόντως, είναι 3 λεπτά από εκεί που πήρε φωτιά. Από εκεί που έγινε η πυρκαγιά. Nice. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τίποτα. Εσείς βλέπετε να έχει ασκηθεί καμία δίωξη ή οτιδήποτε? Δεν υπήρχαν και ντοκουμέντα. Και όμως δεν υπάρχει έλεγχος. Δουλίτσες να γίνονται, πολύ απλά. Δουλίτσες. Και
η Δήμη, η αυτοδιοίκηση, και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός, θυμηθείτε ότι σε 10 χρόνια θα είναι απλά ουσιαστικά διαιτητές μεταξύ χρημάτων που θα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με δανεισμό του ελληνικού λαού για να πηγαίνουν σε κάποιους επιτίδιους. Γιατί, αυτό μόνο θα κάνουν. Γιατί είστε και περιφερειακός σύμβουλος. Φαντάζομαι ότι η εικόνα δεν διαφέρει. Μα γι' αυτό το λέω. Μισό λεπτό σε όλες τις περιφέρειες. Αυτή τη στιγμή είναι τα ΠΟΥΔΟΕ, τα προγράμματα δηλαδή δημοσίων παιδιών, μηδέν. Και περιμένετε όλοι με το χέρι για να πληρώσετε εκτελεσμένα έργα. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Μάλιστα. Συνεχώς δίνουμε παρατάσεις. Μάλιστα. Διαμαρτύρονται οι εργολάβοι. Και τι ρόλο βαράνε οι αυτοδιοικήσεις. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αντί να... Δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Μα δεν θα πρέπει να ξεσηκωθούν να πούνε. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει στο σχεδιασμό του κράτους. Η αυτοδιοίκηση τι είναι. Είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Μα δεν θα έπρεπε να πούνε ότι αυτά τα κονδύλια πρέπει να δοθούν για να πληρωθούν εκτελεσμένα ήδη έργα, να μην πω τα ανεκτέλεστα. Ιδάλλως θα αρχίσουν να τους παίρνουμε τις πέτρες και οι εργολάβοι ακόμη και οι καλοί εργολάβοι, να το πω έτσι. Γιατί δεν είναι όλοι. Βεβαίως. Λοιπόν, με συγχωρείτε, τι ρόλο βαράει η αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση λέγεται, δεν λέγεται κρατική διοίκηση. Είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Όταν ήρθε και ο ίδιος Κικίλιας στην Εύβοια, έπαιρνε έναν από τους δημάρχους, γιατί κύριε δεν είσαι εδώ, και μάλιστα επίπληξε κιόλας ένα. Τον ακούγανε όλοι. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ούτε υπάλληλος να ήταν. Σε υπάλληλο στην εταιρεία δεν θα συμπεριφερόταν έτσι ο κύριος Κικίλιας. Αλλά ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έχει άμεση σχέση με την πολιτική προστασία, θέλησε να κάνει προεκλογική συγκέντρωση, και όχι για υπηρεσιακούς λόγους, στη Χαλκίδα. Για να τους μαντρώσει όλους. Και όταν κάποιοι δεν πήγανε, έπεσε τηλέφωνο κατευθείαν. Πού είσαι κύριε Τάδε, γιατί δεν είσαι εδώ, κανόνισε την πορεία σου. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιες εκλογές μιλάμε και για ποιο σύστημα. Αυτοί λοιπόν θα αντισταθούν για προς όφελος των πολιτών τους, προς όφελος των δημοτών τους. Όχι. Γιατί ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, ότι αν δεν γλύψεις προς τα πάνω, δεν πρόκειται να προωθηθείς. Και αν είναι να προωθηθείς, στάχτηκε μπούρμπερι το συμφέρον των πολλών. Δεν πειράζει. Θα τους μοιράσουμε καθρεφτάκια ξανά και χάντρες στις επόμενες εκλογές για να μας ξαναψηφίσουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, κύριε Σάκη. Διαχρονικά. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Αυτό συμβαίνει. Όχι, βέβαια, ναι, αλλά τώρα καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Στα κλιμάκια τα υπουργικά είναι όπου γάμος και χαρά πρώτοι. Όλοι τους για φωτογραφίες. Για να πούνε κανένα τι κάνετε εδώ, δώστε χρήμα, δώστε σχέδια κτλ. Κουβέντα. Μου λέει η κύριε Λίκο Σάκης, στη Βόρεια Εύβοια, πιθανό να το ξέρετε, οι πολίτες εκεί που μαζεύαν ρίγανη βρήκαν ένα μαντίο του Απόλλωνα. Έχουν ανέβει τα βίντεο από πολίτες. Να το προστατεύσουμε κάποιες κινήσεις, έστω να το περιφράξουμε. Ξέρετε, λέει πολλά μαντία, ή εν πάση περιπτώσει πόση αρχαιοκαπηλεία έχει γίνει. Και αντί να σκύψουν στον πολιτισμό και στην πρόοδο, κοιτάνε πώς θα μας φέρουν τις ανεμογεννήτριες με τζάμπα ρεύμα ένα ευρώ την κιλοβατόρα. Το έχετε υπόψη σας αυτό? Όχι, δεν το έχω υπόψη, και θα παρακαλούσα τον ακροατή να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου προκειμένου αυτό να το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θυμηθείτε τι έγινε εδώ πέρα με το μετρό, μάλλον και με τη Θεσσαλονίκη κιόλας. Τα αρχαία είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι πρόβλημα γιατί λειτουργούν αντιαναπτυξιακά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση κάποιων συγκεκριμένων έργων που έχουν προαποφασιστεί για τους λίγους. Αυτό είναι το θέμα. Άλλος φίλος. Δεν μιλάμε για ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής. Άλλος φίλος, ο Γιώργος. Να πείτε λέει στον κύριο Λίκο ότι στο νότιο πύλιο η ανάταξη των ζημιών του Ντάνιελ στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο βγαίνει, σε εισαγωγικά, σε άτυπη δημοπρασία. Μειοδοσία στο έργο, πλειοδοσία στο με την άδειά μου. Ξέρει, αυτός λέει θα καταλάβει. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι να πούμε. Yeah. Άμα δείτε στο πύλιο γιατί πλημμυρίζουν περιοχές και τα λοιπά, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Κατά την άποψή μου δεν είναι κλιματική κρίση όπως καταλαβαίνετε. Θα μπορούσαμε να πούμε κλιματική ταλάντωση, ναι. Στα πλαίσια της παλαιοκλιματολογίας. Αλλά κλιματική κρίση δεν είναι όταν εγώ κλείνω ένα ποτάμι, όταν κατακαίω όλα τα βουνά από πάνω και μετά πλημμυρίζω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι. Εγκληματική πολιτική κρίση, ναι. Είναι. Είναι ακριβώς γιατί αυτοί οι οποίοι έστησαν τις υποδομές, αυτοί που κλείσανε τα ρέματα, αυτοί που πληρώθηκαν, θα έρθουν τώρα πάλι να ξαναπληρωθούν για να μας σώσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε εδώ πέρα. Ακριβώς γιατί το κράτος είναι απόν. Το κράτος είναι ένας influencer. Να σου πω και έτσι. Θυμηθείτε τι λέγανε για τα εμβόλια. Να βάλουμε influencers για να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιάζεται. Έτσι λειτουργεί το κράτος υπό τη σκέπη του κυρίου Γκρίνμπεργκ, ο οποίος μάλλον εδώ δεν τα προέβλεψε σωστά στην τελευταία φάση αυτή του έργου. Για πείτε μου λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, τι έχει συμβεί μετά την Κυριακή στην Ευρώπη και τι έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Και
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα το θέμα είναι ότι αυτή η βίαιη επιβολή μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα ουσιαστικά έχει οδηγήσει τους λαούς στην ριζοσπαστικοποίηση. Ζούμε ένα ντεσαβού μεσοπολέμου. Θυμηθείτε τότε, μάλλον όχι θυμηθείτε, ανακαλέστε αυτά που έχετε διαβάσει τέλος πάντων από τη μνήμη σας και δείτε, είχαμε πληθωρισμό, πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό. Υπήρχαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αγκομακούσαν, υπήρχε κράχ, χρηματιστηριακό κράχ, φτώχεια μεγάλη και ανεργία μεγάλη. Και τι έγινε τότε, ουσιαστικά χτυπήσαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νύχτα των κρυστάλλων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ουσιαστικά το χτύπημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η γένεση αυτών των μεγάλων υπερεθνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Στη φαρμακοβιομηχανία, ακόμα και ο Ούγκο Μπος τότε ξεπετάχτηκε, αν θυμάστε. Έφτιαχνε τα ρούχα τότε, αν γνωρίζετε. Έφτιαχνε τα ρούχα τότε τον Ναζί, τον ΕΣΕΣ μάλιστα. Τι να ψάξω να καλέσω στο αρχείο. Εδώ σήμερα τα ελληνικά χωάξεις είπαν ότι είναι βίαιο σκηνικό και κατέβασαν σε χαμηλή ροή τη σφαγή του διστόμου από τον ημερόδρομο. Άμα βρίσκεις αρχείο. Άμα βρίσκεις. Ξέρετε που έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει στο σημείο το εξής. Και εδώ είναι και ένα πρόβλημα για την αριστερά. Δηλαδή η σύγχρονη αριστερά. Ποια, ποια από εκεί που αριστερά, η αριστερά, ποια, αν όπως μπορούμε να την πούμε. Τι είναι αυτό ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή λειτουργεί πιο πολύ ως δικαιωματικά, προς πιο πολύ ως το να κάνει κάποιες, τι να σας πω, να κάνει κάποιες διαδηλώσεις διαδηλωτικά και όχι διεκδικητικά για ορισμένα πράγματα. Είναι, θα σας επαναλαμβάνω, θυμηθείτε πώς λειτουργούσε η αριστερά την δεκαετία του 30 και πού φτάσαμε και πώς γεννήθηκε το τέρας τότε. Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε στην ίδια περίοδο. Γιατί κλείνει ένας 30ετής κύκλος στην οικονομία. Κλείνει ένας 30ετής κύκλος στην οικονομία. Και βλέπουμε ότι επειδή ακριβώς τα περισσότερα κράτη είναι υπερχρεωμένα, πάμε σε οικονομία του πολέμου. Αυτά τα κράτη που είναι περισσότερο υπερχρεωμένα, τι κάνουν. Αρχίζουν και βάζουν, περνάνε το χρέος στους λαούς τους. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, πεινάνε αυτή τη στιγμή περισσότεροι και παράλληλα από πάνω, δηλαδή το ευρωπαϊκό ή αν θέλετε ολόκληρο το δυτικό απαράτ, επιμένει εκεί, ESG, Environmental Social Governance. Γιατί έχουν προπουλήσει συμβόλαια, έχουν προπουλήσει αν θέλετε μετοχές και δεν μπορούν να κάνουν πίσω γιατί θα πτωχεύσουν οι συστημικές τράπεζες. Άρα πάμε στην οικονομία του πολέμου. Εκεί είναι το θέμα, θα ας πω μόνο ένα νούμερο και θα καταλάβετε. Το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 103. Τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όλα αυτά έχουν 421-3. Και η φούσκα του χρέους πρέπει να είναι γύρω στα 2,4 τετράκης. Δηλαδή θέλουμε 4 πλανήτες για να μπορέσει να ικανοποιηθεί αυτό. Γιατί πρέπει κάθε φορά αυτοί να δίνουν 5% στους επενδυτές τους. Υποτίθεται για να μην έχουμε bank run. Πώς θα γίνει αυτό. Άρα γι' αυτό τώρα έχουμε μπει στην... Έχουμε περάσει σε ένα κανιβαλο καπιταλισμό, όπου ουσιαστικά εγώ κερδίζω όχι από την υπεραξία του προϊόντος μου, μέσα από την εκμετάλλευση των εργατών κτλ., αλλά κερδίζω ουσιαστικά από την πτώχευση του άλλου. Και πώς θα προκαλέσω πτώχευση του άλλου, θα την προκαλέσω μέσα από τον έλεγχο, έχουμε πάει στο τελευταίο στάδιο, των φυσικών μονοπωλίων, δηλαδή ενέργειας, νερού, υφαρπαγή γης. Δείτε τι γίνεται με τα funds αυτή τη στιγμή. Εγγύηση ελληνικού δημοσίου 24 δις. Σε κάθε περίπτωση κερδίζουμε. Πόσο δίνουμε για την υγεία και για την παιδεία, κύριε Σάκη, είναι 11 δις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Που αυτά βέβαια τα παίρνουν και τα βγάζουν κατευθείαν σε εξωχώριους παραδείσους. Άρα ο πολίτης την Κυριακή κάτι προσπαθεί να πει σε όλη την ευρωπαϊκή ελίτ ηγεσία. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θυμηθείτε τι έγινε όχι μόνο με τα κίτρινα γυλαίκα. Όχι μόνο με τα κίτρινα γυλαίκα. Θυμηθείτε τι γινόταν με τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ιταλία. Υπήρχαν πανό που γράφανε ότι δεν θέλουμε συνθετικά τρόφιμα, βιομηχανοποιημένες τροφές. Γιατί ακριβώς πάνε να καταργήσουν την αγροτική τάξη μέσα από δίθεν πράσινες πολιτικές αγρανάπαυσης και ούτω καθεξής. Την ίδια στιγμή που συνεχίζουν τους πολέμους. Μάλιστα. Σαν οι πόλεμοι να λειτουργούν με ανεμογεννήτριες ή με ρεύμα από άπε. Και όχι από υδρογονάτρα. Έλαντε, πράσινη στο ένα, μαύρη στο άλλο. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Μιλτιάδης. Και αυτή η ατζέντα του υπερδικαιωματισμού στην Ευρώπη, τι σχέση έχει όταν εδώ πέρα δεν μπορούμε να ζήσουμε, κύριε Λίκο, λέει. Μα είναι δεδομένο ότι αυτή η ατζέντα του υπερδικαιωματισμού έχει να κάνει ουσιαστικά με την αναπαραγωγή.
ας μην κρυβόμαστε. Έχει να κάνει με την αναπαραγωγή. Δηλαδή οι άριστοι θα πρέπει να αναπαράγονται. Είναι ένα ντεζαβού της θεωρίας του Spencer, περίπου το 1900 κάπου εκεί είχε διατυπώσει αυτή τη θεωρία, περί κοινωνικού δαρβινισμού. Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε πλέον για πάλι των τάξεων, μιλάμε για πάλι μεταξύ των ατόμων. Ο άριστος είναι αυτός που θα επικρατήσει. Και αυτός που δεν θα επικρατήσει, δεν χρειάζεται και να γεννάει, ας πηγαίνει και λίγο πιο πίσω. Προκειμένου να μειώσουμε τον πληθυσμό, γιατί πιστεύουν στη μαλθουσιανή θεωρία ότι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται και αναπαράγεται πολύ πιο γρήγορα από ότι μπορούμε εμείς να παράξουμε τις τροφές προκειμένου να τραφεί. Οπότε πάμε σε αυτή τη λειτουργία. Και μέσα από αυτό, βέβαια, έχουμε τον παγκόσμιο έλεγχο. Μάλιστα. Αν εγώ σου ελέγξω την τροφή, το νερό και το ρεύμα, εσύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια. Κύριε Λύκο, θα σου πετάξω και έναν υπολογιστή και θα μεταφέρεσαι από το ψυγείο στον υπολογιστή σου. Και αυτό θα είναι η ζωή σου. Λέει εδώ πέρα ο Νίκος, ποια αριστερά, μωρέ, κύριε Λύκο. Εδώ οι αριστεροί έχουν πάψει να χρησιμοποιούν πλέον τον όρο αριστερά. Άλλος λέει εδώ πέρα, πείτε στον κύριο Λύκο ότι σήμερα αριστερός είναι αυτός που κλωτσάει με το αριστερό πόδι και αυτός που γράφει με το αριστερό χέρι. Άλλος φίλος λέει, για ποια αριστερά λέει, του κέντρου την κέντρο αριστερά, την αριστερά αριστερά, την αριστερά του Κασελάκη, η ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, νέα αριστερά, νέα αριστερά, τα παίζαμε το πρωί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Σαχή, είναι ότι εδώ πέρα έχουμε χάσει τη τένια, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, απλά τι κάνουμε, βάζουμε ρετσέτες. Λέμε ότι αυτός είναι αριστερός, ο άλλος είναι δεξιός, ο άλλος είναι ακροδεξιός. Ότι δηλαδή προσπαθούμε αντί να αναπτύξουμε επιχειρήματα προκειμένου να πείσουμε τον άλλον και να μιλήσουμε τελικά για πολιτικές, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα, αντί να μιλάμε δηλαδή για πολιτικές, αντί να μιλάμε για οράματα για την κοινωνία, μιλάμε για lifestyle. Δηλαδή πώς δίνεσαι, τι κάνεις, που πας, αν ψωνίζεις, δεν ψωνίζεις, τι κάνεις, αν βγήκες σε πάρτι, θυμηθείτε τι έγινε στη Σουηδία, ασχολούμασταν με την πρωθυπουργό τότε, αν μέτρησε, πήγε σε ένα πάρτι, μέτρησε, δεν ξέρω τι έγινε κτλ. Κάπως έτσι λειτουργεί. Και εδώ ασχοληθήκαμε μια εβδομάδα με το πόθεν έσχες και όχι αρχηγού κυβέρνηση και αρχηγού αντιπολίτευσης και όχι με την ακρίβεια. Αυτό κάναμε. Ακριβώς. Μα δεν ήταν μόνο η ακρίβεια. Δεν ήταν μόνο η ακρίβεια. Το ξέρετε ότι ως Ελλάδα δίνουμε το 3,3% των πολεμικών μας δαπανών στην Ουκρανία την ίδια στιγμή που η Γερμανία δίνει το 2,1% ενώ η Γαλλία και η Ιταλία δίνουν κάτω από 1%. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτά? Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτά? Γιατί δεν μιλάει για ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, πείτε μου? Γιατί δεν μιλάει κανένας δεν μιλάει γι' αυτό? Ακριβώς γιατί, όπως σας προείπα, τελικά αυτή η πολεμική βιομηχανία βολεύει τους ισχυρούς. Και δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι ισχυροί αυτή τη στιγμή που έχουν μετοχές και ομόλογα, για να δείτε πώς γίνεται ο έλεγχος, μήπως έχουν στην BlackRock και τις άλλες εταιρείες που ανήκουν σε αυτό το λεγόμενο Climate Class της Αμερικής, από την οποία τώρα φεύγει βέβαια η JP Morgan γιατί βλέπει ότι δεν βγαίνει το έργο. Είναι αυτές που επιβάλλανε τα ESG. ESG, τώρα μιλάμε ότι αναλόγως εσύ αν είσαι καλό παιδί ως εταιρεία, παίρνεις φτηνό δανεισμό, οι μετοχές σου είναι πολύ καλύτερες στην αγορά με premiums και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό. Τώρα όλο όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνει. Και το έχουν καταλάβει περισσότεροι γιατί βλέπουν και από τα χρηματιστήρια τι γίνεται. Ότι τα χρηματιστήρια των ΑΠΕ πέφτουνε παγκοσμίως. Πέφτουνε παγκοσμίως, δηλαδή ξεπουλάνε. Είδατε τι κάνει η Τέρνα. Πού γίνεται η Τέρνα? Γιατί? Γιατί σου λέει τώρα θα πουλήσω. Πότε θα πουλήσω? Μετά το 26 που θα έχουν πέσει τελείως? Και αυτό γίνεται παντού. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι να το δούμε συνολικά. Και σε αυτό που σας είπα πριν, όταν ο άλλος έχει μετοχές στην BlackRock, χρειάζεται εγώ να του στείλω με κούτες σε Pampers, σε κάποιες χιλιάδες δραχμές ή εκατομμύρια δραχμές προκειμένου να αποφασίσει αυτά που θέλω εγώ? Καταλαβαίνετε πώς είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, να σας πω το εξής. BlackRock. BlackRock ήταν πίσω από την BioNTech. Όταν λοιπόν περνάνε στην Ευρώπη BioNTech, δηλαδή Pfizer, το εργαστήριο της Pfizer, και αυτή τη στιγμή αγοράζονται εκατομμύρια εμβόλια. Πώς είχαν παίξει σε αυτό το έργο? Μήπως τελικά είδαν οι μετοχές να αυξάνονται κατά 500%. Χρειαζόταν κάποιος να λαδωθεί εκεί? Να του μεταφέρουν χρήματα? Αυτό ήταν το έργο. Πού καταλήξαμε μετά από αυτό? Υπερδανισμού ολόκληρου του κόσμου. Ήδη η νούμερο 2 CEO αναπληρώτρια του Δούνου του, ξέρετε γιατί μιλάει για μνημόνιο στις ΗΠΑ. Πριν τις εκλογές,
Γιατί ακριβώς δημιουργήθηκαν πάρα πολλές φούσκες και δεν βγαίνει το έργο. Βέβαια, το μάρμαρο το πληρώσουν πάλι οι πολίτες της Αμερικής εν προκειμένου. Γιατί δεν μιλάει κανείς για όλα αυτά. Τι βλέπετε από εδώ και στο εξής? Ναι, ναι. Εγώ βλέπω το εξής, κύριε, κοιτάξτε κύριε Σαχίνη. Εμείς είπαμε, λειτουργούμε με υπερμεγενθητικό φακό. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Όποιος παίρνει την εξουσία τα παίρνει όλα και δεν ελέγχεται από πουθενά. Εγώ βλέπω όμως ότι ακόμα δεν έχουμε ζήσει τις πιο ζωφερές μας μέρες. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Για την Κομισιόν θα χυθεί πολύ αίμα. Διότι αυτή τη στιγμή η Μελώνη ή η ακροδεξιά, έτσι δεν είναι, κατά πολλούς, η ακροδεξιά Μελώνη. Εγώ πάντως θα πρότεινα, κύριε Λύκο, να αφήσουμε τις ταμπέλες πια, γιατί δεν ξέρω... Εγώ μιλάω με τις ταμπέλες που μας επιβάλλουν οι άλλοι, προκειμένου όμως να μας οδηγήσουν στις ίδιες πολιτικές. Γιατί η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πώς βγήκε το 19, βγήκε με τις ψήφους των Ολλανδών και των Πολωνών. Οι ακροδεξιοί είναι αυτοί, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι τους λέει σήμερα. Η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έτσι τους λέει σήμερα. Όταν τώρα... έπαιρνε τα ψηφαλάκια ήταν καλά, έχετε δίκιο. Ναι, άρα και τώρα το δρόμο. Πράξη πάλι με τη Μελώνη. Άρα το δρόμο αυτή τη άνυδρη Ευρώπη που δεν γεννά πια όχι μόνο πληθυσμού ούτε ιδέε, ποιο διεστρώνουν? Όλοι αυτοί οι κέντρο-δεξί, κέντρο-αριστερή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Λυκό, επί του πρακτέου. Όχι, είναι, το στρώνουν οι νεοφεουδάρχες. Οι νεοφεουδάρχες, να σου το πω και έτσι, οι οποίοι δεν πιστεύουν στο έθνος κράτος, δεν πιστεύουν στη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών και απλά προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές ερήμην των λαών που τους ψηφίζουν. Αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια από την άλλη πλευρά ο κόσμος ριζοσπαστικοποιείται. Η ριζοσπαστικοποίηση όμως δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά σαν το εκρεμές θα πάει πάντα θα έχει προοδευτικό πρόσημο. Μπορεί να έχει και καθαρά ακροδεξιό πρόσημο. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει να φάει, δεν έχει να πιει νερό, δεν έχει ρεύμα στο σπίτι του ή του κόβουν τον αναπνευστήρα και πεθαίνει, όπως έγινε πάλι στη Βόρεια Εύβοια, γιατί δεν είχαν ρεύμα εκεί που είχαν πολλές ανεμογεννήτριες. Τι θα κάνει, κύριε Σαχίνη? Θα αντιδράσει. Και δεν θα αντιδράσει λογικά. Θα αντιδράσει και όποιον πάρει ο χάρος. Κάπως έτσι, αν θυμάστε, είχαν δημιουργηθεί και διάφορα ακροδεξιά κινήματα και εκεί πάνω πάτησε και ο Χίτλερ κιόλας. Εκεί πάνω πάτησε ο Χίτλερ για να στήσει όλο αυτό το συγκεκριμένο σύστημα που μάτωσε την Ευρώπη. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ χρηματοδοτήθηκε και από ρωσικά και από αμερικανικά κεφάλαια. Δεν έγινε έτσι τυχαία. Οι ευγονικές δεν εφαρμόστηκαν πρώτα στη Γερμανία. Υπήρχαν πρώτα και στην Αμερική, υπήρχαν και στην Αγγλία. Από εκεί είχαν ξεκινήσει αυτά. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, αλλά να μου πείτε, διδάσκεται η ιστορία αυτή τη στιγμή στα σχολιά μας? Είπαμε. Μπορεί κάποιος να ψάξει να βρει. Είπαμε, να τα χωάξεις. Ο Σάκης μου στέλνει μήνυμα, θα σας πάρει τηλέφωνο, λέει. Οι κάτοικοι έχουν μαζέψει ήδη χρήματα για να φτιάξουν μια αναμνηστική πλάκα στην πλατεία στο χωριό, ότι εκεί υπάρχει μαντίο. Μπας και προστατευτεί, λέει. Αν θες να το δείτε πιο γρήγορα, λέει, μαντίο Σεληναίο Απόλλωνα είναι το επίσημο όνομα. Το επιστημονικό. Θα το φτάσω μόλις τελειώσουμε με την εκπομπή σας. Άλλος... Αυτό που επιπλέον να το... Ναι. Παρακαλώ. Πείτε εσείς και θα σας διαβάσω εγώ το μήνυμα. Αυτό που επιπλέον όμως ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι εδώ βλέπετε ότι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες ουσιαστικά αυτό το πράσινο επικοδόμημα, το AI και όλα αυτά κλειδονίζονται αυτή τη στιγμή. Κλειδονίζονται γιατί η Ευρώπη δυστυχώς ή ευτυχώς έχει και πολιτική, οι λαοί της δηλαδή, έχουν και πολιτική και πολιτισμική μνήμη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά αν καταστραφεί η αστική τάξη της Ευρώπης, τα πράγματα πλέον θα είναι πάρα πολύ εύκολα. Άλλος φίλος εδώ πέρα επιμένουν στο Ανατολικό Πύλιο, λέει, δρόμοι στενοί, δεν μπορεί να περάσουν ούτε πυροσβεστικά. Καλά, δεν είναι στην περιφέρεια του κύριου Λιούκα, αλλά τα έχει υπόψη του. Ούτε κινητή τηλεφωνία δεν φτάνει εδώ. Λέει, ποιο 112 να μας έρθει? Είναι αυτά τα τραγελαφικά. Μου λέει ο Δημήτρης από τον Μπέρμιχαμ. Καλημέρα, λέει, κύριε Λύκο. Οι όροι του παρελθόντος, αριστερά, δεξιά, κέντρο, άκρα αριστερά, άκρα δεξιά, έχουν απικιοποιηθεί από την νεοφιλελεύθερη λογική. Χρειαζόμαστε πια, λέει, νέους όρους και πολιτικές. Δυστυχώς όμως. Είμαστε στη μεριά των ηττημένων που θα ξυπνήσουμε κατόπιν εορτής αντιδραστικά, όπως έγινε και στο παρελθόν. Μα αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Είναι ότι ουσιαστικά τι γίνεται. Απλά πετάς μια
πετάς τη ρεκλάμα όταν ανοίγεις ένα μαγαζί, για παράδειγμα, και λες εδώ αριστερός, αλλά επί της ουσίας οι μουσικές που παίζουν μέσα, ακόμα και οι μπάντες, είναι οι ίδιες. Ή αν θέλετε είναι κάπως λίγο καλύτερες. Διότι είναι άλλο εσύ να είσαι, όπως σας είπα, διεκδικητικός, και άλλο απλά να είσαι διαδηλωτικός, δηλαδή απλά διαδηλώνω. Θυμηθείτε τι γίνεται στα γήπεδα του μπάσκετ στην Αμερική. Όταν επιτίθεται μια ομάδα, οι οπαδοί της αμυνόμενης βγάζουν πλακάτ και λένε defense. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να μην αμυνθούν. Είναι όπως τα πλακάτ που βλέπουμε πολλές φορές και στην Ευρώπη, που βλέπουν, βγαίνουν κάποιοι με κάποια πλακάτ. Και εκεί ουσιαστικά έχουν ολοκληρώσει, την αντικαθεστωτική τους πράξη κατά του συστήματος, αν θέλετε, ή τη διεκδίκησή του. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, βλέπετε. Δηλαδή θα σας πω ένα πράγμα. Θα φτάσουμε στο σημείο, θα πω κάτι έτσι αρκετά έτσι ακραίο, προκειμένου να το καταλάβουν όμως οι ακροατές σας. Από ποιους χτίστηκε η Ακρόπολη? Από δούλους, έτσι δεν είναι? Άρα στα πλαίσια της ισότητας, μήπως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε αν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού που λέγεται Ακρόπολη, γιατί ακριβώς έχει χτιστεί πάνω στο αίμα? Δηλαδή στα πλαίσια του δικαιωματισμού. Το αντιλαμβάνεστε που θα φτάσουμε σε ένα σημείο, δηλαδή να αμφιβάλλουμε ακόμα και για τα αυτονόητα. Τι σημαίνει δικαιωματισμός? Σημαίνει μια εκμετάλλευση ανθρώπου μεταξύ άλλων, μια εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αυτοπροσδιορισμός και ούτω καθεξής. Κάποια μνημεία λοιπόν που έχουν χτιστεί σε άλλους πολιτισμούς, όπου αυτοί οι πολιτισμοί είχαν εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, βασίστηκαν πάνω σε, ουσιαστικά είχαν δούλους σε αυτό το σύστημα. Τελικά αυτά είναι μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού. Διότι εδώ τι έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει την κανονικότητα απέναντι στην επιστημοσύνη. Και έχει επικρατήσει η κανονικότητα. Η οποία κανονικότητα τι είναι? Είναι η επαναληψιμότητα. Επαναλαμβάνω πολλές φορές το ίδιο πράγμα, το παίζω από όλα τα μέσα, βάζω και τρεις-τέσσερις δημοσιεύσεις ή και παραπάνω σε τζέλ, όπου η επιστήμη είναι χρηματοδοτούμενη πάλι, και ουσιαστικά φτιάχνω την εικόνα και πάω το έργο εκεί που θέλω. Όχι εκεί που πραγματικά είναι. Δηλαδή στα πλαίσια του επιστημονικού ορθολογισμού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Και αυτό θα δείτε ότι πολύ γρήγορα θα επισέλθει και στην πολιτική. Ξεκινάμε με την επιστολική ψήφο. Είδατε τι έγινε με την επιστολική ψήφο? Λένε ότι 30.000-31.000 ψήφοι χάθηκαν. Και πώς αποδόθηκαν μετά οι ψήφοι αυτοί? Κατά τα ποσοστά, κατά αναλογία των ποσοστών των εκλογών, των εθνικών, των προηγούμενων εθνικών εκλογών. Αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο περίεργα πράγματα αυτά. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να έχουν γίνει νοθείες ή οτιδήποτε, αλλά είναι λίγο περίεργα όλα αυτά τα πράγματα κατά τον τρόπο αυτόν με τον οποίο λειτουργούν. Μετά, μιλάμε για καρτέλ. Μιλάμε για ενέργεια, έτσι δεν είναι? Ακριβό το ρεύμα, ακριβά τα τρόφιμα. Έχετε ακούσει έναν? Εγώ μάλλον άκουσα έναν. Άκουσα έναν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ειλικρινά σας μιλάω. Να μιλήσει για χτύπημα στα καρτέλ. Ξέρετε τι είναι η CVC? Τολμήστε και πείτε CVC. Τολμήστε και πείτε CVC σε κάποιο κανάλι. Σας κλείσαν την άλλη ώρα. Η CVC όμως αυτή τη στιγμή ελέγχει τη Βιβάρντια. Έχουν εξαγοράσει Δοδόνη και Μευγάλ. Άρα ελέγχουν τη Φέτα. Πρωθυπουργός Φέτα, θυμηθείτε, το μισό κιλό κτλ. Ελέγχει τη WIN. Ελέγχει τώρα το νέο Πανεπιστήμιο Ιατρικής που θα γίνει στην Olympic Catering. Ελέγχει τη ΔΕΗ. Ελέγχει όλα τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά. Αυτό τι είναι? Αν δεν είναι αυτό καρτέλ, πηγαίνετε και δείτε αν αυτό υπάρχει. Και βέβαια με προσβάσεις στην κυβέρνηση, πηγαίνετε και δείτε αν αυτό υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος ευνομούμενο της Ευρώπης. Εκτός και αν θέλουμε να πάμε σε κράτη τύπου Αγγόλα, Ουγκάντα, Μοζαμβίκη, κάπου εκεί. Η DHVC, αν είδατε, προσπαθεί να αγοράσει όλο το Θεσσαλικό κάμπο και ουσιαστικά να ελέγξει και τα νερά και να ελέγξει και τις καλλιέργειες, προσπαθώντας να φτιάξει ένα νέο μοντέλο όπως είχε φτιάξει στην Αγγόλα, λέει. Ο Νίκος λέει πολύ καλημέρα από την κόλαση του Θεσσαλικού κάμπου σήμερα της Λάρισας, με κλειστά σχολεία και 35 βαθμούς. Είναι μια λύση, κλείνουμε τα σχολεία. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Όχι απλά θα κλείσουν τα σχολεία, θα τους διώξουν. Πρέπει η γη, σας είπα και πάλι, προκειμένου να γίνει χρηματιστηριακή γη, δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί, κανονισμοί, κάτοικοι, ηθαγενείς. Οι αβορήγενες πρέπει να φύγουν και θα έρθουν άλλοι. Θα μας λύσουν και το δημογραφικό κιόλας.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ακόμα και τώρα δεν έχουμε δει μια πρόταση για τη Θεσσαλία. Τι πρέπει να γίνει. Όχι, θα την πάρει η Ολλανδική HVC. Απικιοκράτες δηλαδή θα μπουν στην Ελλάδα. Και θα ελέγχουν όχι απλά κάποια οικόπεδα. Όχι. Θυμάστε παλιά οικόπεδα με δόση και τα λοιπά, φως νερό. Όχι. Ολόκληρα κομμάτια. Άρα ολόκληρη την παραγωγή. Συνδεδεμένα με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και σούπερ μάρκετ τροφίμων. Αυτό θα γίνει. Και εκεί τι σχέση θα έχει ο αγρότης. Τίποτα, καμία. Θα πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Λοιπόν, Βασίλης Λύκος, θα του συστήσω να μείνει στη συχνότητα να ακούσει τον επόμενο καλεσμένο. Είναι από τους καλεσμένους που σήκωσε από τους ανθρώπους που σήκωσε το θέμα της επιστολικής ψήφου όταν διέρευσαν πρωτίστως τα δικά του προσωπικά δεδομένα στην υπόθεση κυρίας Σασημακοπούλου, ο οποίος έχει να πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό που θίξατε. Αν θέλετε λοιπόν θα τον ακούσετε. Καλημέρα κύριε Λύκο. Θα τον ακούσω με χαρά και θα κάνω και παρεμβάσεις αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Καλημέρα. Υπόψη σας αυτά που λένε οι κάτοικοι της Βορείου Εύβοιας για το μαντίο, να το δείτε αυτό το θέμα. Καλημέρα βεβαίως, σας. Βεβαίως. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.